Για εξήγησε το μου πιο απλά. Ρε παιδί μου, η Αριέτα είχε την αίσθηση ότι αυτός ήταν ένας απλός εφιάλτης. Όταν ανακάλυψε τη φωτογραφία και με τη βοήθεια του ψυχαναλυτή της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτός ο εφιάλτης ήταν μια καταπιεσμένη ανάμνηση. Συνδυάζοντας τώρα τη φωτογραφία με τον εφιάλτη, συνειδητοποίησε ότι εκεί ήταν μαζεμένοι ο Ρούσος, ο Λαζαρίδης, ο Λίτρας, ο παππούς της Εριέτας, ο πατέρας Χατζηβασιλείου και δύο ακόμα άτομα που ποτέ δεν μπόρεσαν να μάθουν τα ονόματά τους. Ο ένας ήταν ο πραγματικός της πατέρας. Και ο άλλος ήταν ο πατέρας μου. Εκείνη τη νύχτα έγινε καυγάς. Τσακώθηκα. Και κάποιος σήκωσε το όπλο, πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της. Ποιος το σκότωσε? Τα νύχτα έβρεχε. Και από το πίσω κάθισμα δεν μπορούσε να διακρίνει ποιος ήταν. Άλλωστε ήταν πολύ μικρή τότε. Πατέρα. Μπορεί ο πατέρας μου να έχει σκοτώσει τον πατέρα της Αριέτας? Μόνο ο πατέρας μου δολοφόνος. Είμαι ταραγμένη, Στέφανε. Σήμερα παίζεται η ελευθερία μου. Αν θυμάσαι, ξαναδικάστηκα, χωρίς να φταίω πάλι. Εντάξει, μην τα σκέφτεσαι αυτό τώρα. Μείνε ήρεμη και όλα θα πάνε καλά. Θα το δεις. Μακάρι. Ο Ρούσος όμως δεν είναι ήρεμος. Και ο Λουκάς δεν φάνηκε. Λες να συμβαίνει κάτι. Πού είναι ο Λουκάς? Κύριε Ρούσο δεν απαντάει. Του τηλεφωνώ συνέχεια. Δεν μπορώ να τον βρω πουθενά. Πηγαίνει έξω και ξαναπάρε. Σήμερα βρήκε να αργήσει. Ο Λουκάς πού είναι? Πολύ νευρικό το βλέπω τον πατέρα μου. Οι Σταρ βγαίνουν πάντα τελευταία, αγάπη μου. Δεν το ξέρεις αυτό? Μόνο για τον Λουκά μιλάμε. Αυτός δεν αργεί ποτέ. Θέλει να κάνει θεαματική είσοδο. Μεγάλος δικηγόρος. Τραβήξει τα βλέμματα των θαυμαστών. Τι νεύρα είναι αυτά? Να χαρείς, Μελίτα, μη μου τον θυμίζεις το γελίο. Μαλώσατε πάλι, ε. Τι θα γίνει με εσάς δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ φταίω. Αυτός. Ήρθε χθες να μου χρυσώσει το χάδι. Να το παραστείς μεγαλόψυχος, να μου πει πόσο σπουδαία δικηγόρος είμαι. Ναι, και το κακό ποιο είναι? Σε θαυμάζει και σε αγαπάει, όλοι το ξέρουμε αυτό. Να κρατήσει το θαυμασμό για τον εαυτό του. Μελίτα, να χαρείς. Με φτιάχνεις τώρα. Αρκετά νεύρα έχω. Κάποιος σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε τον πατέρα της. Κύριε Ρούσο, δεν απαντάει. Στο γραφείο πήρες? Φυσικά, δεν είναι εκεί. Δεν καταλαβαίνω που είπε να μου κάνει ένα τηλεφώνημα. Μ' αφήνει έτσι τελευταία στιγμή. Τι να σας πω. Συνέχισε να τηλεφώνεις. Έχουμε αφήσει τη δίκη στη μέση. Δεν είναι, δεν είναι τόσο ηλίθιος ο Λουκάς. Πήγαινε. Καλά, ο Λουκάς πού είναι? Ήταν στο γραφείο του πρωί, θα ζωολογούσε ως συνήθως. Του τάψαλα ένα χεράκι και έφυγα. Καλά, δεν θα έρθει σήμερα, δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να μην έρθει.
Ξέρω ότι θα πρέπει να διαμπολογήσει μαζί με το αφεντικό του. Ναι, αλλά αυτό είναι πάντα πολύ τυπικό. Πρώτο έρχεται. Εντύπωση μου κάνει. Ακριβώς αυτό θέλει να κάνει. Εντύπωση. Θα μπει με ύφος 100 καρδιναλίων. Το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης είναι υπέρ του. Θα θελήσει να μας το τρίψει τη μούρη, μη φοβάστε. Συγγνώμη, όταν λέτε του τα ψάλατε, τι ακριβώς του είπατε? Του είπα την αλήθεια. Αυτά που λέω πάντα. Δεν μασάω τα λόγια μου. Ότι. Ότι είναι ένα κορόιδο, ότι τον χρησιμοποιήσαμε, ότι κάτι βρώμικο κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Τα γνωστά. Και εμείς που τα έχουμε πει. Αλλά αυτός που το είτε, δεν το είτε. Ναι, αλλιώς θα σερβίρετε εσείς, αλλιώς η Αμαλία Ιερούσου. Καλά όλα αυτά, τώρα που είναι. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Λέτε. Λέτε να κατάλαβε ότι είναι κορόιδο και να μην έρθει. Τι, να χάσει την αγόρευσή του. Α, δεν μπορεί. Αποκλείεται, δεν γίνονται αυτά. Κοίτα, ο Λουκάς μπορεί να είναι ηλίθιος, αλλά είναι επαγγελματίας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Παρακαλώ να διαβαστεί το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης. Αδίκησα κάποιον κατά το παρελθόν. Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποκαταστήσω αυτή την αδικία. Μάλιστα. Έχετε να προσθέσετε τίποτα άλλο? Υπήρξα θύμα σκευωρίας και κατά το παρελθόν. Φυλακίστηκα και κλονίστηκε η υγεία μου. Αν τιμωρηθώ και τώρα άδικα και μπω στη φυλακή, φοβάμαι πως δεν θα επιβιώσω. Δεν σκότωσα εγώ τον Περικλή Χατζηβασιλείου. Είμαι αθώα. Ο κύριος Ρούσος ανησυχεί πάρα πολύ. Έχει αργήσει πολύ και είναι αδικαιολόγητα. Τι, δεν ξέρετε που είναι, ούτε σας ενημέρωσε? Όχι. Τον πήρατε στο κινητό? Φυσικά, δεν απαντάει. Και από το γραφείο έχει φύγει πολλή ώρα. Γι' αυτό σκέφτηκαμε πως είναι στο σπίτι. Μήπως θα μπορούσατε να τον πάρετε σαν τηλέφωνο ή να μου δώσετε τον αριθμό να τον πάρω εγώ? Να σας θα πάρω εγώ ένα τηλέφωνο στο σπίτι. Δεν απαντάει. Τι στο διάλο γίνεται? Μήπως έχει πάθει κάτι? Άστο, το δέχομαι, Κατερίνα μου.
έρθες εδώ τέτοια ώρα. Δεν μπορεί. Καθίστε, κατηγορουμένοι. Ο κύριος εισαγγελέας έχει το λόγο. Τι γίνεται, ρε Σαραλίτα. Πολύ κινητικό τα βλέπω από κάτω. Θες να γίνει τίποτα με τον Λουκά? Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δικαστές. Δεν ξέρω. Σε γιατρός πάντως στη δίκη. Πλησιάζει η αγόρευσή σου. Σουτ. Η ενοχή της κατηγορουμένης είναι εντελώς ξεκάθαρη και αποδεδειγμένη, παρόλες τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για να δημιουργηθούν αμφιβολίες. Νικόλα. Ο Ρούσος ανησυχεί. Δεν μπορούν να βρουν πουθενά τον Λουκά. Τι θα πει δεν μπορούν να τον βρουν πουθενά? Άνοιξε εκεί και τον κατάπιε. Στο γραφείο δεν είναι. Στο σπίτι δεν απαντάει. Το κινητό του. Το κινητό του τον πήρε η Κατερίνα τηλέφωνο, δεν το σήκωνε. Τώρα που τον πήρα εγώ το έχει κλειστό. Τι λες τώρα? Άφαντος, παιδί μου, σου λέω. Χριστέ μου, λες να του συνέβη τίποτα? Δάφνη μου, αν του συνέβαινε κάτι, θα το είχε κλειστό διαρκώς το τηλέφωνο. Αυτό το έκλεισε τώρα για να μην το βρούμε. Θα πάω από το σπίτι να δούμε πώς είναι εκεί. Γιατί δεν απαντάει? Πού θες να ξέρω, βρε αγάπη μου. Ο Ρούσος πάντως μέσα είναι θορυβημένος. Δεν μπορεί, ίσως να κόλλησε πουθενά. Μπορεί να έπεσε σε κίνηση. Να έπεσε σε κίνηση και έκλεισε το τηλέφωνο? Μπορεί να τέλειωσε η μπαταρία του. Τι αναποδιές είναι αυτές, ρε γαμώ? Τι στο διάλογο, όλα τώρα? Ή ακόμα καλύτερα μπορεί να κατάλαβε τελευταία στιγμή αυτή τη βλακεία που πάει να κάνει και να τα παράτησε όλα, μπας και σώσει τίποτα. Δεν παίζει αυτό το σενάριο που λες, ρε Δάφνη. Θα το βάζει κάτω ο Λουκάς επειδή τον πρίζωσε η Αμαλία? Λέω, ρε παιδί μου, μία στο εκατομμύριο. Ναι, και δεν θα το είχε ανακοινώσει το Ρούσο. Θα το κράταγε για έκπληξη. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Η Αμαλία πάντως τον βρήκε το πρωί στο γραφείο. Ναι, το θέμα είναι ότι τώρα δεν τον βρίσκει κανείς πουθενά. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Ιδιαίτερα ανησυχητικό. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Θα πάω από το σπίτι, πήγαινε εσύ μέσα και θα σε ειδοποιήσω. Τι να πάει να κάνει στο σπίτι τέτοια ώρα, βρε αγάπη μου? Θα πάω από το σπίτι να τσεκάρω, ρε Δάφνη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Καλά. Γεια σας, φιλαράκια. Φεύγω. Φεύγω για πάντα.